Καχλή, πέρα παιδιά, Τάσο εδώ. Σήμερα θα κάνουμε studio tour. Το έχω γυρίσει 100 φορές αυτό το βίντεο και δεν μπορώ να βάλω το μυαλό μου σε μια τάξη. Λοιπόν, για έναν πολύ λόγο πάμε στο studio tour. Αλλά πριν πάμε, πάμε να πιούμε ένα ωραίο νερό. Α, επίσης κάτι άσχετο. Σας είπα μια μέρα τι έγινε. Έπινα νερό και λέω κάποια στιγμή, έλα μωρές πιω και το άλλο, γιατί ήταν έτσι ακριβώς όπως είναι τώρα μισό. Ήταν, το ποτήρι δεν ήταν γεμάτο, ήταν μισό. Και λέω, κάτσα πιω λίγο νερό για την ψώ και λέω, έλα μωρές θα το πιω σε λίγο. Και μετά από λίγο ματεύς τι έγινε. Έπεσε το νερό και βράχηκαν όλα. Ευτυχώς δεν έπεσε εδώ στο πισάκι. Βράχηκε μόνο το mousepad, το οποίο ευτυχώς ζει, και το πληκτρολόγιο, το οποίο και αυτό ζει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο studio tour για να μην χάσω το μυαλό μου, γιατί 100 φορές που το γύρισε, μπλα μπλα μπλα, δεν σε ενδιαφέρει, πάμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια ωραία πορτούλα που έχω φτιάξει, αυτά εδώ που υποτίθεται φωσφορίζουν, γιατί τις λεπτοτινές συνήθως βάζω μπλε, μπλε χρώμα, μπλε χρώμα, γιατί το πληκτρολόγιο είναι μπλε, δεν αλλάζει χρώμα. Και έτσι βάζω το mousepad, το ποντίκι, δεν ξέρω πώς να το αλλάξω χρώμα. Βάζω το mousepad, το πληκτρολόγιο, αυτά εδώ τα ηχεία που θα τα μου σε λίγο. Και ζητώ ότι είναι μπλε, οπότε τα έχω όλα μπλε. Και το μπλε φωσφορίζει στο κίτρινο και μπλα μπλα μπλα. Επίσης εδώ έχω πάρει κάτι νουμεράκι από το Jumbo. Και σε κάθε πόρτα έχω βάλει ένα νούμερο. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτήσετε. Το αρχικό μου σχέδιο ήταν, ας πούμε, όταν έρχεται κάποιος φίλος μου ή κάποιος ξένος ή κάτι τέτοιο, αντί να το πούμε, πήγαινε εδώ, στρίψε δεξιά, η πρώτη πόρτα αριστερά, εκεί είναι το μπάνιο, ή άμα θες να δεις την κρεβατοκάμαρα, ευθεία, δεξιά, πρώτη πόρτα αριστερά, δεν ξέρω τι λέω. Έτσι, ας πούμε, του λες, σε βάση, να σου πω πού είναι το μπάνιο, στο νούμερο 3. Υποτίθεται κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω ένα ωραίο 6 το οποίο φωσφορίζει. Έχω μια ταπετσαρία, είναι η μόνη που επέζησε, δεν ξέρω αν σας το είπα. Είχε έρθει μια μέρα αυτή που έχει στο σπίτι, ελπίζω να μην σας το έχω πει και το λέω δεύτερη φορά, και απλά έβγαλε στις ταπετσαρίες. Ευτυχώς αυτή που θέλω έζησε. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μερολόγιο που εδώ τα κίτρινα είναι μέρες που θα ανεβάσω βίντεο. Και εδώ έχω και άλλη μια πόρτα που έχει πάλι κίτρινα. Εδώ είναι η πόρτα, εδώ λεπτοτενία, στο φωτιστικό. 5 κιλά βαράκια για την καθημερινή μας γυμναστική. Θέλω πάρα πολύ. Έχω ένα πίνακα στον οποίο δεν έχω βάλει τίποτα ζωή μου. Έχω μόνο αποδείξει από τα λιτά. Εδώ έχω το wifi με τον κωδικό, γιατί ας πούμε όταν έρχεται κάποιος φίλος μου, αντί να πάω στο router και να γράψω το κωδικό, είναι εδώ γραμμένος. Αυτή είναι η μεριά που έχει όλες τις σαχλαμπούρδες, ένα σωρό τροφοδοτικά, κλειδιά, ακουστικά, μικρόφωνα. Λοιπόν, εδώ έχω 1, 2, 4, 4,5 καρέκλες. Αυτή πιάνεται για 2, γιατί είναι η ωραία gaming καρέκλα. Αυτή είναι σπασμένη, δεν έχει πάτο, πως λέγεται. Αυτό εδώ μαξιλάρι δεν έχει. Εδώ έχω κάτι βλακίες, καλοριφέρι, βλακίες, παράθυρο. Εδώ έχω τα πετσαρία με το τροφοδοτικό και αυτά. Ένα κλιματιστικό, μία πόρτα, ένα πράγμα. Και πάμε νομίζω σε αυτό που σας ενδιαφέρει πιο πολύ. Δεν θα σας πω τι έχει μέσα το PC, γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι καλός σε αυτό. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει την πιο σαχλή κάρτα γραφικών. Παίζει να μην έχει καν κάρτα γραφικών. Ένα παιχνίδι που είναι
τέτοιο, το σηκώνω με το ζόρι, που είναι χάλια. Εδώ έχω την ιερή ροζ παντόφλα και τις άλλες ροζ παντόφλες, δεν ξέρω καν πως βρέθηκαν εδώ, κάλτσες. Για ποιο λόγο συνέχεια ψάχνω παντόφλες και όταν έρχομαι εδώ είναι γεμάτο παντόφλες. Εδώ έχω ένα σωρό καλώδια, το πισί μου, πάντως είναι φουλ γρήγορος. Φανταστείτε, μέσα σε 3 δευτερόλεπτα έχει ανοίξει. Δίπλα, πατάς το κουμπί και σε 3 δευτερόλεπτα έχει ανοίξει. Εντάξει, μπορεί κάποιος υπολογιστής να είναι ακόμη πιο γρήγορος, αλλά σε θέμα γρηγοράδας είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ έχω τα Logitech ηχεία, δεν ξέρω τώρα τι μάρκα, ποιο μοντέλο είναι. Έχω μια οθόνη Asus, δεν ξέρω μοντέλο. Το ηχείο, το πληκτρολόγιο είναι είναι από το Jumbo. Ναι. Το καλό μου πληκτρολόγιο εκείνο που το είχα πάρει κανένα πεντάρικο, απλά έχασα τα κουμπιά του. Εδώ έχω το woofer, το buffer, εγώ το λέω buffer, όχι, woofer. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Άλλοι το λένε buffer, άλλοι woofer, άλλοι trooper. Δεν ξέρω. Εδώ μετά έχω το ποντίκι. Δεν θυμάμαι τι μάρκα είναι αυτή. Όπως και το πληκτρολόγιο το παλιό μου είναι τέτοια μάρκα. Δεν θυμάμαι. Φυσικά και δεν θα ξέχναγα. Το μόνο που ξέρω μάρκα, το Razer. Όπα, ξέχασα. Μπρα. Το Razer Chrome, τι λέω, αυτό είναι πληκτρολόγιο, το Razer, το βρήκα, το Razer, το Goliathus, το Chroma, αυτό επίσης σήμερα στο τζάμπο που πήγα, πήγα έτσι για πλάκα, για τη βαριά μου, βασικά ήθελα να πάρω, θα δείτε εδώ τι πήρα, και δεν ξέρω, ήθελα αυτό εδώ, κοιτάξτε, όπα. Χάλασε ρε παιδιά. Είναι ένα χιλιοστό πιο μεγάλο. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ρε παιδιά. Και μετά κοιτάξτε, φαντάζεστε πως κλείνει. Όπα, πες να κάνω βλακί εδώ. Λοιπόν, πατάτε εδώ ένα κουμπί και σας τρώει το δάχτυλο. Ή όχι. Φοβάμαι λίγο. Όπ, και έκλεισε. Λοιπόν, αυτό... Έχω εδώ τα Razer Electra, τα V2, ναι, τα Razer Electra, τα V2, ναι, τι άλλο να πω, εδώ το πισάκι μου με Monster αυτοκόλλητο, σε λίγο θα έχει και άλλα αυτοκόλλητα, εδώ, αόρατο είναι, βασικά σε λίγο καιρό. Θα υπάρχει εδώ, βασικά τώρα που βλέπετε το βίντεο, βασικά το έχω πει, έχω το iPhone 6S Plus. Λοιπόν, πάμε στο καλό το πράγμα για μένα. Εδώ στα Logitech τα ηχεία έχω βάλει κάτι ωραία φωτάκια, θα δείτε λίγο. Ναι, το βράδυ θα κάνουμε αυτά τα ωραία τα πλάνα για να δούμε πόσο ωραία είναι. Το ίδιο και σε αυτό έχω βάλει... Πού άλλο έχω βάλει τέτοιο, νομίζω. Εδώ έχω βάλει εδώ μια ωραία λεντοτενία, άσπρη. Έχω βάλει I do... Άλλη μία ίδια, αυτήν πήγα και πήρα σήμερα. Ναι. Και αυτά πάνω κάτω. Λοιπόν, τώρα έχει βραδιάσει λίγο κάπως, έχει βραδιάσει κάπως. Και πάμε να δούμε εδώ τα ωραία τα φωτάκια. Και όσοι είστε φάνε το εδώ με τα RGB, με τα... Τέτοια θα ζηλεύετε, φορώ και την ιερή ροζ παντόφλα και μία μπλε. Είναι νέα μόδα να φοράς μία ροζ και μία μπλε. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε
τα πράγματα. Επίσης έφαγα και μια ωραία πιτσούλα. Και πάμε.